Γιατί είπαμε η εκδήλωση δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ανήκει στον ελληνικό λαό που αρτίσταται στη νέου τύπου κατοχή. Βρεθήκαμε εδώ για να διαδηλώσουμε τη θέλησή μας ότι δεν θέλουμε, αρνούμαστε να υποταθούμε στη νέα τάξη πραγμάτων. Όχι στη νέα τάξη. Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Όχι στη δικτατορία των αγορών. Σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο που είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Αρνούμαστε την αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Μια δημοκρατία. Όχι στη νέα δικτατορία. Κράτος, Εκκλησία μόνο, κανένα άλλο. Με το Χριστό για το λαό ενάντια στο νέο φασισμό. Δεν έχουμε δύο κράτη, ένα έχουμε. Λαός και κύρος ενωμένοι. Έτσι, μπράβο. Λαός και κύρος ενωμένοι. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Κάποιοι να το καταλάβουν ότι η Ελλάδα σημαίνει πρώτιστα ορθοδοξία. Δεν σημαίνει νέα τάξη, δεν σημαίνει παγκοσμιοποίηση, δεν σημαίνει πορτοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Αλλά το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο ιερό που έχουμε πάνω στη γη. Η νέα ταυτότητα είναι φασισμός και δεν τη θέλει ο λαός. Θυμηθείτε, μετά από μια εβδομάδα θα γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Οι πατεράδες μας πολέμησαν τον τότε φασισμό. Δεν θα επιτρέψουμε σήμερα να μας επιβάλλουν νέο τύπο φασισμό. Και τέτοιο φασισμό επιβάλλει η νέου είδους ταυτότητα που θα αστυνομεύει τον Έλληνα πολίτη σε κάθε του εκδήλωση, ακόμα και στη σκέψη. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει. Είναι 3:30 ώρα, να πάμε με συνεπίση. Προηγουμένως σας λέω ότι στην εκδήλωσή μας παρευρίσκεται εκπρόσωπος και χαιρετίζει της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας ο Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Χαραλαμπόπουλος. Επίσης, ο πρόεδρος και αγωνιστής για το θέμα του το δω και όχι μόνο, για πάρα πολλά θέματα. Ο πρόεδρος της Εστίας Πατερικών Μελετών, ο πατήρ Σαράτης Σαράτος. Πριν από λίγες μέρες και γίνει η μερίδα στο Βάλιο υπό την αιγίδα του Ψευδοσμιωτάτου του Μητροπολίτου Πειραιός και ήταν εκδήλωση της Εστίας Πατερικών Μελετών με το ίδιο αντικείμενο. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Άξιο! Εκπρόσωπος επίσης του Ψευδοσμιωτάτου του Πειραιός παρίσταται στην εκδήλωση και είναι ο πρόεδρος της Κυρικολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος θα μιλήσει μετά. Παρευρίσκεται επίσης ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυμένου του Αγίου Όρους, ο Πανουσιολογιός, πατήρ Μεθόδιο. Ο πατήρ Βάξινος ο Βελμερής, γνωστός και εκείνος από τους αγώνες, ιδιαίτερα εναντίον της συνθήκης Σέγγεν, αλλά όχι μόνο. Εάν παρέλειψα κάποιους είτε λαϊκούς είτε κυρικούς,
θα τους αναφέρουμε. Αλλά βέβαια εμείς δεν ξεχωρίζουμε σε ανώνυμους και επώνυμους, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι. Όλοι έχουμε βαπτιστεί, έχουμε όνομα και είμαστε επώνυμοι. Δεν υπάρχουν ανώνυμοι πολίτες. Συμμετέχουν εκπρόσωποι ΓΟΧ Ελλάδος, Ιγνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βέβαια, για αυτά τα θέματα είμαστε όλοι μαζί οι Έλληνες. Δεν ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, η εκδήλωση θα αρχίσει με ένα σύντομο χαιρετισμό, επειδή θέλει να αποχωρήσει. Θα κάνουμε πρώτα προσευχή και μετά θα αρχίσουμε ένα σύντομο χαιρετισμό του πατρός Σαράντη Σαράντου και μετά θα πάρει το λόγο ο πρόεδρος της Κυρκολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει την εκδήλωση, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου. Λοιπόν, αν θέλετε, σηκωνόμαστε όσοι καθοί μετά. Ένα σύντομο χαιρετισμό. Πατέρα. Παναξιολογιότατοι και ενδοσημολογιότατοι, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί αγαπητές αδελφές, αγαπητοί συνεργάτες στον ίδιο αγώνα, θέλουμε να δηλώσουμε αυτή τη στιγμή ως εστία πατερικών μελετών ότι δεν είμαστε μακριά, είμαστε κοντά, είμαστε μαζί. Και επομένως ο αγώνας είναι κοινός. Εγώ δεν θέλω να πω πάρα πολλά, ξέρετε και από το διαδίκτυο αλλά και από την προηγηθήσα ημερίδα της απόψης μας σαν αναλυτικός. Ίσως κάποιος συνεργάτης μας στη συνέχεια να έχει μερικά στοιχεία επιπλέον να καταθέσει. Εύχομαι να πάει όλη αυτή η πορεία καλά και θέλω να παραχωρήσω τη θέση μου στους εκλεκτούς ομιλητές και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον αγώνα γενικότερα, αλλά και ειδικά σε αυτή την πορεία. Πρόεδρος της Κυρκολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ και εκπρόσωπος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που εκπροσωπεί δηλαδή κάπου 10.000 ιερείς, έχει το λόγο. Αγαπητοί αδελφοί, χαιρετίζω τη μεγαλειώδη συγκέντρωση των αδελφών Ελλήνων Χριστιανών που συγκεντρώθηκαν εδώ στο πεδίο του Άρεως για να ενώσουν μαζί μας την προσευχή τους στον Τριαδικό Θεό και να εκφράσουν την αγωνία τους, τον προβληματισμό τους και την αντίθεσή τους προς όσους προωθούν και θέλουν να επιβάλλουν στανικά την ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτη, όπως έγινε και με το ΆΜΚΑ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως απέδειξαν οι δήμονες επιστήμονες στις 6 Οκτωβρίου 2012 στο στάδιο Φιλίας και Ειρήνης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, είναι εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Εισαγωγή σε ένα σκοτεινό τούνελ χωρίς φως. Ένα δεδαλώδες δρόμος χωρίς διέξοδο. Εξυπηρετεί τα αντιχριστιανικά και αντεθνικά σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής, της μασονίας και του διεθνούς σιωνισμού για την παγκόσμια διακυβέρνηση και τελικά την παράδοση
απόλυση των εξουσιών και την υποβούλωση της ανθρωπότητος στον παγκόσμιο δικτάτορα τον Αντίχριστο, όπως εδώ και 2.000 χρόνια μας προειδοποιούν τα αποκαλυπτικά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα η Ιερά Αποκάλυψη. Γι' αυτό δηλώνουμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτη, διότι από ανθρώπινα πρόσωπα εικόνες του Θεού μας κάνουν νούμερα και αριθμούς σαν κατάδικους. Λέμε ακόμα όχι γιατί, πρώτον, όπως πολύ εύστοχα έχει υποθεί και έτσι είναι, η ηλεκτρονική κάρτα είναι ο αραχώνας του χαράγματος 666 που είναι ο γάμος με τον Αντίχριστο. Όπως κάποιος αραβωνιάζεται με προοπτική το γάμο, όπως ο πιστός χριστιανός κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, έτσι και αυτός που θα πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα έχοντας ή μη τον δυσόνυμο αριθμό 666, αν και η τεχνολογία έχει τέτοιες δυνατότητες να επαναπραγματοποιήσει, και αν δεν το έχει να τον βάλει, τότε γίνεται ο παγός της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεύτερον, τα νεοεποχήτικα παπαγαλάκια προπαγανδίζουν τα ωφέλη δίθεν της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητος και δειλά-δειλά αποκαλύπτουν τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει τους όρους για μια παγκόσμια νέα θρησκεία με πυρήνα όχι το Θεό, αλλά τον άνθρωπο, με κεφαλαίο Α, δηλαδή τον Αντίχριστο, για αυτό που εργάζεται και η πανέρεση του οικουμενισμού. Τρίτον, λέμε όχι ακόμα γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτου Α δεσμεύει την ελευθερία μας, που είναι το σπουδαιότερο δώρο του Τριαδικού Θεού και που ξεχωρίζουμε από τα άλλα δημιουργήματά του. Ο Θεός μας είναι Θεός ελευθερίας. Ελεύθερα μας έπλασε και ελεύθερα χωρίς βία και καταναγκασμό θέλει να τον ακολουθούμε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο, πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό από το «Η της θέλει ο πίσω μου ελθύν» του Χριστού μας. Ο Χριστός μας δεν θυσίασε την ελευθερία μας, τη σεβάστηκε και για να την διαφυλάξει θυσιάστηκε ο ίδιος. Γι' αυτό τον πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, η αλήθεια, η ζωή και η οδός, και ότι εν ουδενή άλλο υπάρχει η σωτηρία ημί εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να αρνηθούμε να παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί σε αυτή θα περιέχονται τα βιομετρικά μας στοιχεία, τα προσωπικά μας δεδομένα, οι μικροεξεργαστές, τα μικροτσίπ, είναι επικίνδυνα για την υγεία μας, όπως αποκαλύπτουν οι ασχολούμενοι με αυτά οι επιστήμονες. Γιατί ακόμα παραβιάζει τις αρχές μας, τη συνείδησή μας, τις θρησκευτικές και χριστιανικές πεποιθήσεις μας. Γιατί παραβιάζει τις ατομικές μας ελευθερίες, τα ατομικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το σύνταγμα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Δεύτερον, με την ελευθερία είναι συνυφασμένη και η ζωή μας. Είναι οι εποχήτες που έχουν βάλει στόχο για την μείωση του πληθυσμού. Έχει γραφεί ότι θέλουν να κατεβάσουν τον πληθυσμό στα 500 εκατομμύρια. Θέλουν να μην έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Ελπίζουν ότι όσοι αρνηθούν να πάρουν τις ταυτότητες και να υπηρετήσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση των τυραννίσκων και του μεγάλου τυράννου Αντιχρίστου, θα αποκλειστούν από τη ζωή και θα στερηθούν τα αγαθά τα οποία θα απολαμβάνουν αυτοί, λες και θα ζήσουν αιώνια. Αγνοούν όμως ότι εξουσία πάνω στη ζωή μας έχει μόνο ο και νεκρών και ζώντων Θεός, ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για να έχουμε εμείς ζωή και περισσόν ζωής. Αγνοούν ότι
η εξουσία τους θα είναι προσωρινή, γιατί η προφητεία της Παναγίας μας είναι ξεκάθαρη. Επίησε κράτος ο Χριστός εν βρακίωνι αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήρε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, τεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε με θάρρος, αγωνιστικότητα, δυναμικότητα και παρησία. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας αφήσει. Όταν καθημερινά σε χιλιάδες εκκλησίες και μοναστήρια την ώρα του εσπερινού του λέμε ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντας έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό. Ο νικητής θα είναι τελικά ο Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Τρίτον, με την ελευθερία και τη ζωή είναι συνυφασμένη και η περιουσία, την οποία έβαλαν στο στόχαστρο οι παγκοσμιοποιητές. Η λέξη περιουσία είναι σύνθετη από την πρόθεση περί και το ουσιαστικό ουσία, που προέρχεται από τη μετοχή ούσα του ρήματος ημί, που σημαίνει είμαι, υπάρχω. Χωρίς περιουσία ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει. Αυτό που επιδιώκουν οι νεοταξίτες παγκοσμιοποιητές. Να πάψουμε να υπάρχουμε. Περιουσία για τον καθένα άνθρωπο είναι τα υπάρχοντά του. Για τον επιστήμονα οι γνώσεις του, τα βιβλία, τα εργαλεία, τα μηχανήματα της δουλειάς του. Για τον πτηνοτρόφο τα ζώα του. Για τον αγρότη τα χωράφια του. Για και τα καλλιεργητικά του μηχανήματα. Για τον υπάλληλο ο μισθός του. Για τον συνταξιόχο η συνταξή του και ούτω καθεξής. Έχουν όμως τέτοιο δικαίωμα για τους τυράννους, δεν έχει αξία τέτοιο ερώτημα. Όλοι οι τύρανοι διαμέσου των αιώνων την ίδια μούρη έχουν. Τα ίδια έκαμαν. Αποφασίζομαι και διατάσσουμε. Το ερώτημα όμως αφορά τους εκλεγμένους δημοκρατικά από το λαό αρχοντές μας. Έχετε δικαίωμα με την προώθηση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας κάρτας του πολίτου να στερήσετε από το αφεντικό σας το λαό που σας ανέβασε στο υψηλό αξίωμα του βουλευτή για να δουλεύεστε υπέρ αυτού και όχι να βολευτείτε οι ίδιοι. Έχετε δικαίωμα να στερήσετε από το λαό την ελευθερία του, τη ζωή του, την περιουσία του. Για μια κούφτα μάρτυρες του Ιεχωβά νομοθετήσατε για λόγους συνειδήσεως να μην παίρνουν όπλα για την υπεράσπιση της πατρίδας. Για ένα ολόκληρο λαό 97% ορθόδοξο χριστιανικό που διακηρύσει ότι για λόγους συνειδήσεως δεν θέλει να πάρει την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, γιατί πιστεύει ότι έτσι γίνεται ο παγός της παγκόσμιας κυβέρνησης του Αντιχρίστου. Δεν θα πρέπει να τους δοθεί μία εναλλακτική λύση, μία νόμιμη λύση, ώστε οι αντιρρησίες συνειδήσεως χριστιανοί ορθόδοξοι να δύναται να συναλλάσσονται έχοντας τις παλιές ταυτότητες. Εδώ θα δείξετε ότι είστε ελεύθεροι χριστιανικοί ορθόδοξοι βουλευτές και όχι γρανάζια και πιόνια της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Τέταρτο, συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία τούτη και την κάνουμε άγγωνα ομολογίας πίστεως και ενώνουμε τις προσευχές μας και τις φωνές μας ως φωνή υδάτων πολλών προς το παντοδύναμο Κύριό μας και τον παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείψει. Το γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε συνεπείς και το πιστεύω μας. Μπορεί να έχουμε το Ευαγγέλιο του, Ευαγγέλιο ζωής και αληθείας, χρυσόδετο πάνω στις Άγιες Τράπεζες και σκονισμένο στις βιβλιοθήκες μας. Δεν το έχουμε κάνει όμως πράξη και τρόπο ζωής στη ζωή μας. Πιστεύουμε ορθόδοξα χριστιανικά και ζούμε ηλιστικά. Υποστηρίζουμε και ψηφίζουμε άρχοντες που έχουν κοσμοθεωρίες αθεϊστικές, ηλιστικές, καπιταλιστικές, μαρξιστικές. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ολοφάνερα. Ψηφίζουν όμως νόμους για να μας δέσουν χειροπόδαρα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αποφασίζουν πριν από μας, για μας, χωρίς εμάς,
για να γίνουμε νούμερα και αριστεί γρανάζια στο στο άρμα της αντίχριστης παγκόσμια διακυβέρνησης. Αφήσαμε την πατρίδα μας να γεμίσει από τα αγκάθια των αιρέσεων, της πατρισκίας και του αποκριθισμού. Σε 700 υπολογίζονται οι αιρέσεις στην πατρίδα μας. Πολλοί από τους υψηλά ιστάμενους είναι πρόθυμοι της μασονίας και των πολλών και ποικίλων οργανώσεών της, νεροκουβαλητές στον μήλο του διεθνού σιωνισμού, ο οποίος υλοποιεί τα σχέδια των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών για μια παγκόσμια κυβέρνηση και ένα παγκόσμιο πλανητάρχη για μας τους χριστιανούς αντίχριστο. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πολλοί εθελοτυφλούν τα προέβλεψε ο αλάνθαστος λόγος του Θεού μας που μας προειδοποιεί να γρηγορούμε. Διότι οι σκοτεινές δυνάμεις στους έσχατους καιρούς, όπως είναι η σημερινή, θα εγκαθιδρύσουν τον μεγάλο αδερφό, τον παγκόσμιο δικτάτορα κατά τη σύγχρονη ορολογία, το θηρίο όπως τον ονομάζει η Αποκάλυψη, το δέλημα της Ερημόσιος κατά τον Δανιήλ, τον ιό της Απολίας κατά τον Θεό Παύλο, τον Αντίχριστο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και ο οποίος θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στη μεγάλη θλίψη και την προσκύνηση του κοσμοκράτορα Σατανά, ο οποίος από τα παρασκήνια κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα. Δεν κινδυνολογούμε. Ο κίνδυνος βρίσκεται εν όψη. Δεν ψάχνουμε τα χνάρια του λιονταριού. Είδε το λιοντάρι είναι έτοιμο να μας κατασπαράξει και ειδικά εκείνους που θα αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα. Από το 1986 που ψηφίστηκε ο νόμος για τις ταυτότητες, οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξαπατήσουν το λαό. Ενώ είναι ενδιατεταγμένη υπηρεσία, μας λένε ότι οι νόμοι που ψηφίζουν είναι για το καλό μας, για την εξυπηρετησή μας. Τι το κάνουν από αγάπη δήθεν, όπως από αγάπη το φίδι έσφυγε τον κάβορα για να το σκάσει κατά τον ανέκδοτο του Κολοκοτρώνη. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι γνωστό ότι πήρε απόφαση να μην πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα όταν ψηφίζονταν τη συνθήκη του Σέγγεν. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ισχύς της αποφάσεως είναι διαχρονική, αλλά θα παρακαλέσουμε τη Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να ανανεώσει εκείνη την απόφαση προς στηριγμό και παρηγορία των πιστών, για να μην αισθάνονται τα λογικά πρόβατα γυρημένα ως μη έχουν ταπειμένα. Ένα έκτο. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας με τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγίους, όλους εκείνους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα εσκατολογικά θέματα. Να ηρώσουμε τη φωνή μας με τους ανθρώπους που είναι στις αυλές του Κυρίου, όπως τον Αγουστίνο Καντιώτη, τον Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τον Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Πορφύριο και άλλους. Τον Νίκο Ψαρουδάκη της Χριστιανικής Δημοκρατίας που ξεσκέπασε τη Μασονία και τις σκοτεινές δυνάμεις, ιδιαίτερα με το βιβλίο του Αντίχριστος 666 ΕΚΑΜ. Τον αγωνιστή Ανδρέα Λίρα του Ελτής. Να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των ζώντων, του Μητροπολίτη Πυριός κ. Σεραφείμ, μήνυμα του οποίου θα διαβάσω στη συνέχεια, που χαρακτήρισε τον νόμο για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες σαν πρώτο βήμα για το χάραγμα από τους σιωνιστές, της αιστείας των πατερικών μελετών, του ακούραστου αγωνιστή πατρός Σαράντη Σαράντου και της ομάδας του, του Νίκου Σωτηρόπουλου, του Γεωργίου Μαρκουλάτου, του Ελκής, που από την πρώτη στιγμή διείδε τον κίνδυνο όταν ψηφίστηκε ο νόμος και άρχισε τον αγώνα από το 1986 των αδελφών συντακτών των περιοδικών και εφημερίδων Σωτήρος Χριστιανικής Ορθοδόξου Τύπου Σταυρού Σπίθας, στήλου της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα των αδελφών συναγωνιστών του ΙΝΚΑ, του οποίου την ομιλία θα ακούσετε στη συνέχεια. Μαζευτήκαμε εδώ για να βροντοφωνάξουμε και να πούμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα που από πρόσωπα μας κάνουν νούμερα και αριθμούς. Ρώτησε ο Χριστός τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών πώς ονομάζεσαι και εκείνος είπε Λεγεών. Τα δαιμόνια του αλλίωσαν, είχε χάσει το όνομά του, το πρόσωπό του, την ταυτότητά του.
αυτό που επιδιώκουν να επιτύχουν σήμερα οι δαίμονες της παγκοσμιοποιήσεως. Αδελφοί, από τα βάθη των αιώνων ακούγεται μια προσταγή. Ειρήνη και δικαιοσύνη να βασιλεύσουν στη γη. Δεν την ακούσαμε αυτή την προσταγή του Θεού. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ώστε οι αντίχριστες και οι υποτίτικες και οι οταξίτικες δυνάμεις που επιβουλεύονται τη ζωή μας, την ελευθερία μας, την περιουσία μας. Ας έχουμε την ειλικρίνεια και την ταπεινώση και μετανοία να ομολογήσουμε τα του ευχόμου εργού του μεγάλου καλόνος. Ημάρτωμε, ηνομήσαμε, ηδικήσαμε ενώπιόν σου, ουδέ συνετηρήσαμε, ουδέ επίησαμε, καθώς ενετήλω ημίν. Νηστεία, προσευχή, μετάνοια και επιστροφή στο Θεό χρειάζεται. Αγωνιστικότητα και εγρήγορση. Αυτό που κάνουμε σήμερα, την πλατεία του πεδίου Άριος, την κάνουμε άγγουνα για να διαμαρτυρηθούμε έντονα και δημοκρατικά. Για να μην μας κλέψουν την ψυχή μας και τον Χριστό μας. Αυτά τα δύο πολύτιμα αγαθά κατά τον πατροκοσμά. Και πάντα να έχουμε κατά νου τα προειδοποιητικά λόγια του Χριστού. Αγρυπνείτε μου, εν παντή καιρό δεόμενοι, ή να καταξιωθείτε εξηγή πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε έμπροστε του Υιού του ανθρώπου. Και τελειώνω με τη σωστή διαπίστωση του ποιητή. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας σπάσαν τη ψυχή στα φτερά. Αυτός μονάχα μας μένει φως, πατέρας και αδελφός. Ναι, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ας μην τον αρνηθούμε και τον προδώσουμε παίρνοντας τον αραγώνα, ηλεκτρονική ταυτότητα, και το γάμο χάραγμα του Αντιχρίστου. Σας ασπάζομαι και σας χαιρετώ με τον Χριστό για το λαό. Ο πατήρ Χρήστος νομίζω μας κάλυψε όλους. Και εδώ θα μπορούσε να τέλειωνε η εκδήλωση, γιατί αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα του θέματος. Η παράκληση η δική μου ως συντονιστή της εκδηλώσεως είναι οι επόμενοι ομιλητές, όλοι άξιοι, να μην επαναλάβουν πράγματα που ελέγξαν από τον πατέρα Χρήστο για να είναι πιο σύντομες οι ομιλίες. Ο αδελφός Δημήτρης Μπακάλης, εκπρόσωπος του Ορθοδόξου Σωματείου Ελκής, και να ευχηθούμε όλοι περαστικά στον Γιώργο Μακουλάκο, ηγετικό στέλεχος του Ελκής, που έχει δώσει όλη τη ζωή αγώνες για το θέμα που συζητάμε σήμερα. Δημήτρη, το λόγο. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, περιούσιε ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, χαίρε και μη φοβήσε, ο Θύμιος και Ζωπιός Σταυρός του Κυρίου μας ενώνει. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις κι εσύ και να δώσεις λύση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας μας. Οι Έλληνες είπαν τον στόμεν καλός. Είμαστε εδώ όχι για μία απλή διαμαρτυρία, αλλά για μία ομολογία πίστεως. Κλήρος και λαός ενωμένοι και αποφασισμένοι δηλώνουμε ότι δεν θα παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε την υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ, καθώς κάθε μορφής ηλεκτρονικής φυλακής που πάνε να μας δώσουν με ύπουλο και δόλιο τρόπο. Ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που δημιούργησε ο διεθνής σιωνισμός και τα παράγωγά του, χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες ως εκτελεστικά όργανα του. Δυστυχώς το ένδοξο ελληνικό έθνος βρίσκεται υπό την κατοχή της νέας τάξης πραγμάτων, της Τρόικα, του Δούνου του, των μνημονίων που θέλουν τους Έλληνες σε πλήρη υποταγή. Αλλά όταν ο Θεός με τιμών, ουδείς καθημών. Ειλικρινά λυπούμεθα για την τραγική κατάσταση που βιώνει η πατρίδα μας. Ντροπή και έσχος σε όλους αυτούς που φέρανε σε αυτήν την κατάντια τη χώρα. Θα ήθελα να προσέξουμε ένα πολύ λεπτό σημείο τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωσιωνιστές
οι σταυρωτές του Χριστού, το πώς επεξεργάζονται και διαστραβλώνουν την αλήθεια. Με τη βοήθεια των εγχώριων πολιτικών χαφιέδων βαπτίζουν το άσπρο μαύρο, το νόμιμο παράνομο και το ηθικό ανήθικο. Αυτοί δημιούργησαν τη δίθεν οικονομική κρίση με απότερο στόχο την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Χρησιμοποίησαν τους πολιτικούς και τώρα τους εκθέτουν, δημιουργώντας απόγνωση και χάος. Δημιούργησαν την εντύπωση στους Έλληνες ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί από Έλληνες και πρέπει να μας βοηθήσει η Τρόικα και η λυπή αποτυχημένη πολιτική της Ευρώπης. Μας κοροϊδέψαν αρκετές φορές και τώρα έρχονται ακόμα μία φορά να μας κοροϊδέψουν με μία ηλεκτρονική ταυτότητα που δήθεν από εδώ και πέρα θα υπέρθει τάξη και ευημερία. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα τους περάσει. Θα μας βρουν μπροστά τους. Και τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω τους κινδύνους και τις παγίδες που υποκρύπτει η νέα ταυτότητα. Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδέσεως, άρθρο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία που τηρεί απαρασάνεπτα τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και ιερές παραδόσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες, στους πλέον διαδεδομένους τύπους μπαρκών όπως το UPC-A13 δεν υπάρχει εμφανέστατα ο δυσόνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως τον COD-39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός. Ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίηση που γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του ΆΜΚΑ και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική οντότητα, ενώ απαγορεύεται σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία η αριθμοποίηση του υποκειμένου σε αντίθεση με το αντικείμενο. Παραβιάζεται το άρθρο 5. Ένα του Συντάγματος, αφού η μη παραλαβή της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαγορεύει το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Καθώς και τα άρθρα 1, 15, 29, 16, 25 και 34 και 35 του νόμου 364, 18 Δευτέρου του 2000 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με τη θρησκευτική του συνείδηση. Καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Νόμος 2472 του 1997. Προσβάλλεται δε το επιπλέον δημοκρατικό πολίτευμα της πατρίδας μας, εφόσον θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος καταλύονται και αλλοιώνονται, όπως η αρχή δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. Τέλος ο νόμος 3655 του 2008 και κατ' επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν είναι άκερος, διότι αυτή ψηφίστηκε όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε, αλλά με 80 πόντες βουλευτές. Μην τηρουμένη στις απαιτούμενες πλειοψηφίας. Και δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα κατά παράβαση του άρθρου 28 του Συντάγματος. Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει επαναπρογραμματιζόμενο πλην 2. Προσέξτε, πάρα πολύ επικίνδυνο, επαναπρογραμματιζόμενο. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των τσιπ λειτουργούν με την τεχνολογία του RFID, Radio Frequency Interpretation. Όπως
πολύχρωμη εκπομπή ραδιοσυγνωτήτων. Επίσης γνωρίζουμε σε περίπτωση που η ηλεκτρονική ταυτότητα αυτή λειτουργεί με το ΟΣΑΝΟ τεχνολογία, πως διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών του RFID. Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά και για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μας ελευθεριών, και επειδή η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει τσιπ είτε με RFID είτε χωρίς RFID, θα ήθελα από αυτό το βήμα να του στείλουμε ένα ηρωικό μήνυμα, όπως ξέρει να δίνει αυτός ο λαός και όπως το έχουν αποδείξει στην ιστορία μας. Δηλώνουμε ως Έλληνες πολίτες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι δεν θα την παραλάβουμε. Τώρα θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη του Προέδρου του ΕΡΚΙΣ, κυρίου Γεωργίου Μαρκουλάτου, ενός μεγάλου αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως και της πατρίδας μας, που αγωνίζεται ασταμάτητα από το 1986. Και αυτή τη στιγμή, λόγω της ασθένειάς του, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Μαζί με τον αείμνηστο και αγωνιστή και ομολογητή Ανδρέα Λύρα, αιωνία του ημνήμη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι είχαν πει οι δύο προτεργάτες του Ορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας μπροστά από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 1986. Μαρκουλάτος Γεώργιος και Λύρας Ανδρέας. Τώρα είναι η ευκαιρία να ενωθούμε. Ο εχθρός είναι ο ίδιος. Όσοι δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Ενότητα όπως τη θέλει ο Θεός, υποταγή στο Άγιο Πνεύμα. Εάν υπάρχουν έστωρες να μπουν μέσα στο στάδιο του Ελληνοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, είναι ο Νέστορας και με τις ευχές του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου παλεύει και θα νικήσει. Η Βουλή να τοποθετήσει το Σταυρό του Κυρίου στο κοντάρι της σημαίας και την εικόνα του Κυρίου στην αίθουσα συνεδριάσεως προτού έρθουν οι δύσκολες και τραγικές ημέρες. Εδώ ας προσέξουμε, αυτά υπόθηκαν το 1986, οι οποίες δεν απομακρύνονται με τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σήμερα με το δούνο του μες στην Ελλάδα. Εάν εμείς πέσουμε, είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λύρας στο Σύνταγμα, εσείς να συνεχίσετε τον ομολογιακό αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος. Αδέλφια μου, μην το είστε. Τα δύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Ο Χριστός είναι με την Ελλάδα και θα μας σώσει από όλους αυτούς που οργάνωσαν όλα αυτά τα αντίχριστα σχέδιά τους, τα οποία στο τέλος θα πέσουν στο κενό. Γιατί ο εγγυητής των πάντων είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τώρα θα ήθελα να σας καλέσω να πρωτοφωνάξουμε «Ζήτω η Ορθοδοξία!» «Ζήτω η Ελλάδα!» «Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία!» Σας ευχαριστώ πολύ και η Παναγιά μαζί σας. Ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτρη Μπακάλη. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, το όλο πρόβλημα στο οποίο η Ελλάδα έχει περιπέσει ξεκινάει και έχει μια ιστορία. Όλα τα μέτρα που παίρνουν εις βάρος μας οι πολιτικοί δεν είναι σημερινά. Όλα τα οικονομικά, όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές, όλα αυτά που επαγγέλλονται σήμερα. Κάποτε μιλάγανε για εξευρωπαϊσμός μας, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Να το, τώρα μας κάνουν Ευρωπαίους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το σημερινό κατάντημα που έχουμε
δεν οφείλεται στο δούνου του, ούτε στη σημερινή κυβέρνηση που είναι υπάλληλοι και όσοι θα είναι από εδώ και πέρα θα είναι υπάλληλοι της Ευρώπης. Αλλά οφείλεται στη συνθήκη του Μάστριχτ, στη συνθήκη της Λισαβόνας, στη συνθήκη του Άμστερνταμ και η κάρτα του πολίτη είναι στη συνθήκη του Σέγγεν. Ήρθε η ώρα που όταν μας βάλανε Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες και όλοι αυτοί όταν μας βάζανε μέσα στην Ευρώπη και γινόμασταν μέλη της ΕΟΠ, τότε φωνάζαμε και γράφαμε «Βάλτε όρους στη Βασίλισσα». Βασίλισσα είναι η Ευρώπη. «Βάλτε όρους». Μας βάλανε χωρίς όρους. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε. Διαβάστε τις συνθήκες. Θα δείτε ότι μέσα εκεί γράφει ότι το 67ο έτος της ηλικίας θα είναι το έτος συνταξιοδοτήσεως όλων των μελών κρατών της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 300-400 ευρώ. Το έχουν προβλέψει στις συνθήκες. Τώρα ήρθε η ώρα να τα εφαρμόσουμε. Αυτό κάνουμε. Και εμείς θέλαμε την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν τις βάλαμε όρους. Δεν τις βάλαμε της Ευρώπης. Και τώρα να τα δεινά της Ευρώπης. Και έρχεται και η συνέχεια. Γιατί έρχεται η συνέχεια. Ακούω τους θεολόγους και έχουμε τώρα θεολόγους. Πού είστε οι θεολόγοι, πού ήσασταν? Όταν στην Ευρώπη ψηφιζότανε το Σύνταγμα και έλεγε τότε μέσα στην Ευρώπη το Σύνταγμα ότι τι έλεγε, βγάλαν τον Χριστό. Πουθενά μες στο Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό δεν υπάρχει λέξη Χριστός, Χριστιανισμός, Εκκλησία. Άρα λοιπόν αυτό το Σύνταγμα της Ευρώπης δεν το προβλέπει σε καμία χώρα ευρωπαϊκή. Σε λίγο δεν θα διδάσκονται θρησκευτικά. Τέρμα. Αυτό είναι. Δεν φωνάξατε τότε. Θα τα λουστείτε τώρα, θεολόγοι. Αυτό πάθαμε. Θεολόγος είμαι και εγώ. Αλλά ήμουν μαζί με εκείνους τους θεολόγους, γιατί υπήρχαν εξαιρέσεις τότε που φώναξαν. Αλλά και συνεχίζουν να φωνάζουν. Η πλειοψηφία όμως δεν ξεσηκώθηκε τότε. Τον θεολόγο. Ούτε οι αρχιερείς. Μίλαγα τότε με αρχιερέα και μου έλεγε, λέω, ξεσηκωθείτε γιατί θα αναργά όταν εμφανιστούν. Και τότε μου κρατάγανε την πατερίτσα και ξέρετε τι μου απάντησε αρχιερέας. Μου είπε, ξέρεις τι σημαίνει μουλατσιώτη πατερίτσα? Ρίχνουμε κυβερνήσεις. Ρίξτε τις ώρα μπορείτε. Σε λίγο θα γίνει χωρισμός κράτους και εκκλησίας και τότε θα δω εγώ και θα είναι η δύναμή σας που θα αφαιρεθεί ο αστιφύλακας από δίπλα. Τότε θα δούμε την πραγματικότητα. Τελειώνουμε, αδελφοί. Τελειώνουμε και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο πατήρ Χρήστος. Πρέπει να μιλήσει η Σύνοδος. Η Σύνοδος στη Ρωσία μίλησε της Εκκλησίας της Ρωσίας και είπε στον Πούτιν όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όχι, είπε, στην κάρτα του πολίτη. Αυτό είπε η Ρωσική Εκκλησία και είπε πρέπει να βρείτε τον τρόπο. Οι χριστιανοί που δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη να τους εξασφαλίσετε. Εάν δεν τους εξασφαλίσετε, είπε ο Πατριάρχης με τη Σύνοδο των Ρώσων Επισκόπων, ότι θα ταχθούμε Πούτιν εναντίον σου σαν Εκκλησία. Και η Ρωσία έχει δύναμη αυτή τη στιγμή, η Ρωσική Εκκλησία. Αναμένουμε και τη δική μας Σύνοδο, ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, ο Αρχιεπίσκοπος τόλμησε και σαν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος πήρε 2-3 αποφάσεις.
μία το 93, μία το 96 και μία το 97. Και είπε όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, όχι σε ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 666. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, πρέπει η Εκκλησία, η ίδια η Σύνοδος να μπει μπροστά. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι παίζουμε το ρόλο του παπαθνέστα εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε καμία σύγκριση ούτε μπορεί να την κάνουμε. Προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε. Για να πάρουν απόφαση όμως οι ιεράρχες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε τη σιωπή σαν εκκλησία πάνω στο θέμα που οι πιστοί, οι ιερείς, τα μοναστήρια, ο λαός ανησυχεί. Αισθανόμαστε απροστάτευτοι. Αισθανόμαστε ως πρόβατα μη έχουν ταπεινένα. Θέλουμε τους ιεράρχες μας μπροστά να λάβουν απόφαση. Και πρέπει να λάβουν απόφαση. Και να υψώσουν το αναστημά τους πριν να είναι αργά. Διότι όταν είναι αργά, τότε, αδέλφια μου, δυστυχώς θα έχουμε χάσει τη μάχη. Και τότε θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα πούν όχι στον ερχόμενο Αντίχριστο. Όχι. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός τότε, μη φοβού το μικρό πίμνιο, θα μείνουν πολύ λίγοι. Περί 666 λέτε και ζουν αλλού. Μυρίστε λέγουν περί Χριστού. Μυρίστε περί Χριστού και αφήστε τον Αντίχριστο. Τους απαντούμε και τους λέμε σε όλους αυτούς που λένε μιλάτε για τον Χριστό και αφήστε τον Αντίχριστο. Ο λόγος περί Αντιχρίστου είναι βαθιά λόγος χριστολογικός. Ο λόγος περί Αντιχρίστου, το επαναλαμβάνω, είναι βαθιά λόγος χριστοκεντρικός. Διότι μιλάμε για τον Αντίχριστο για να σώσουμε τον κόσμο να μην πλανηθεί από αυτόν για να μείνει πιστός στον Χριστό. Διότι λένε οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ένα λεπτό να σας αναφέρω, και όχι δεν είναι λίγους έχω γράψει εδώ. Ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ιεροσολύμου, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Υπόλοιπος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Βικτωρίνος, ο Γρηγόριος ο Μέγας, ο Άγιος Κεσάριος της Αρελάτης, ο Άγιος Βέδας, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκυστος, ο Άγιος Οικουμένιος, ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Αρέθας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Σύγχρονος Άγιος, Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, αλλά και επί των ημερών μας μίλησαν Άγιοι κληρικοί όπως ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, ο Πατήρ Καράλαμος Βασιλόπουλος, ο Πατήρ Ασένιος Κομπούγιας και πολλοί άλλοι Άγιοι κληρικοί, αλλά και καθηγητές πανεπιστημίων όπως ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο Χρήστος ο Αμβρούτσος έχουν γράψει υπομνήματα περί Αντιχρίστου και των σημείων των καιρών. Ο Ανδρέας ο Θεοδόρου, ο Μάρκος ο Σιώτης, ο Βασίλειος ο Ταμιολάκης, όλοι αυτοί αδελφοί μου ερωτώ, τι μας συνιστούν να μελετάτε τα περί Αντιχρίστου και τα σημεία των καιρών. Γιατί το συνιστούν? Το λέγουν όλοι οι Άγιοι γιατί το συνιστούν. Διότι λέγει, ποιοι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο, ποιοι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο, θα πλανηθούν, λέγουν όλοι αυτοί που σας ανέφερα, ποιοι, αυτοί που δεν μελετούν τα σημεία των καιρών και το πώς θα είναι ο Αντίχριστος. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι. Και ταυτόχρονα θα πλανηθούν, λέει, αυτοί οι οποίοι δεν ζουν εν Χριστώ μυστηριακή ζωή. Όποιος μόνον έχει
θεωρητική γνώμη, μη μόνο θεολογική άποψη γύρω από το θέμα του Αντιχρίστου και όχι χριστοκεντρική και μυστηριακή ζωή, αυτοί θα πλανηθούν. Άρα λοιπόν, για να γλιτώσουμε από τα δίκτυα του Αντιχρίστου και να κατανοήσουμε ότι μες στην κάρτα του πολίτη, στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να κατανοήσουμε τι είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Τι είναι αυτή, ξέρετε τι είναι κανείς εδώ ορθοπαιδικός, ξέρετε τι σημαίνει άρθρωση και διαρθρωτική αλλαγή, που παίρνει την άρθρωση από εδώ και τη βάζει αλλού, παίρνει το χέρι και το βάζει στο πόδι, παίρνει την άρθρωση από το πόδι και τη φέρνει στο χέρι, στο κεφάλι, αλλάζει τις αρθρώσεις ενός σώματος και το σώμα αυτό είναι η Ελλάδα, είναι ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και λέει θα κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές, δηλαδή θα μας αλλάξουν την πίστη, το κράτος, ότι ιεροτεώσιο έχουν. Αυτό μας λένε. Ρωτήστε ορθοπαιδικούς τι σημαίνει διαρθρωτική αλλαγή στο σώμα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σώμα το οποίο θα τα αλλάξουν. Τι μας λένε, επειδή αυτά θα φαίνονται λέει, σύγχρονα, δεν θα καταλαβαίνεις ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν είναι κακό να στείλω ένα email και πώς θέλετε. Αλλά μέσα εκεί όμως δεν μένουν αυτοί στο email, το οποίο είναι κάτι το σύγχρονη αλληλοκοφία, αυτοί το προχωράνε. Και γι' αυτό λέει οι άλλοι όλοι αυτοί τι τονίζουν, ότι για να μπορούμε να διακρίνουμε πού κρύβεται το σατανικό, πού κρύβεται ό,τι είναι του Αντιχρίστου, θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θεολογική ενημέρωση και δεύτερον, χριστιανική ζωή. Εμείς που είμαστε εδώ, πιστεύω ότι έχουμε θεολογική ενημέρωση και ξέρουμε. Ζωή δεν ξέρω αν έχουμε. Αν έχουμε εν Χριστώ ζωή, και πρώτος ο ίδιος δεν έχω. Δεν είναι όπως με θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Δεν φτάνει το κήρυγμα. Δεν φτάνει αδέλφια μου το να γνωρίζω παιδιά την Χριστού. Εάν μέσα στην ψυχή μου, όπως είπε ο Άγιος Σεραφείμ, δια της μετανοίας δεν εγκατασταθεί το πνεύμα του Άγιου. Ποιοι θα διασωθούν, λέει ο Άγιος Σεραφείμ, από τον Αντίχριστο, ποιοι θα σωθούν, οι έχοντες πνεύμα Άγιο, αυτοί θα διακρίνουν ποιος είναι ο Αντίχριστος. Έχω ένα λεπτό ακόμα και τελειώνω. Και σας λέω, η ανθρωπότητα, το ιερατείο, και εγώ με στους παπάδες, όταν ήρθε ο Χριστός, τον αναγνωρίσαμε. Απαντώ, ο λαός και το ιερατείο. Εάν αναγνώρισε όταν ήρθε ο Χριστός, τον αναγνωρίσαμε αδέρφια μου. Όχι, τον στείλαμε στο σταυρό. Οι αρχιερείς, οι ιερείς και ο λαός κατά πλειοψηφία τον έστειλε στο σταυρό γιατί δεν τον αναγνώρισε. Και ρωτώ, θα αναγνωρίσουμε τον σατανά που θα κρύβεται 100%. Θα τον αναγνωρίσω, θα καταλάβω ότι αυτός ο άρχοντας που πάει να κυβερνήσει, θα καταλάβω ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν είναι ανόητος να πει ότι είναι ο Αντίχριστος. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Οικουμένιος και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λένε, προσέξτε, διότι ο Αντίχριστος δεν θα φάσει μόνο στο λαό του Σολομώντα, αλλά θα μπει και στους ναούς τους Ορθοδόξους. Θα μπει μπαίνει στις εκκλησίες μας, για να μην τον υποψιαστούμε, να μην καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν καταλάβαμε τον Χριστό, θα καταλάβουμε τον Αντίχριστο. Πώς θα σωθούμε, εάν λοιπόν δεν δείξουμε μετάνοια, για το πνεύμα το Άγιο δεν μπει μέσα μας. Καλούμεθα λοιπόν και πρέπει η Εκκλησία, αλλά και ο καθένας από μόνος του, το ιερατείο, οι επίσκοποι, πρέπει τι, να καλέσουμε το λαό και τους εαυτούς μας εις μετάνοια. Εάν δεν το κάνουμε,
και δεν κατέβει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, κάντε όσες συγκεντρώσεις θέλει. Να κάνουμε κι άλλες τόσες. Δεν σας το λέω. Όσες συγκεντρώσεις. Όποιος δεν έχει θεολογική γνώση και όποιος δεν έχει Πνεύμα Άγιον μέσα στη ψυχή του, διαμέσου των μυστηρίων και της εφαρμογής του θελήματος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος ας έρχεται στις συγκεντρώσεις, ας λέει τώρα δεν θα το πάρω. Θα το πάρετε. Θα το πάρετε την κάρτα του πολίτη. Τα ίδια είπε και ο Πέτρος. Όχι, Χριστέ μου, δεν σε προδίδω. Κι όμως τον πρόδωσε. Ετοιμαστείτε, εσείς που φωνάζετε όχι. Και εγώ, αν δεν έχουμε Πνεύμα Άγιον, θα είμαστε οι πρώτοι που θα προδώσουμε τον Χριστό μας. Όπερ, μη γέννητο. Δεηθείτε και υπέρ της μετανοίας της δικής μου. Αμήν. Όπως πάντα ο πατήρ Εκτάριος θα παθλέσετε. Στην εκδήλωση παρευρίσκεται και χαιρετίζει από το αποκαλυπτικό περιοδικό Νέξους ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης. Επίσης ο διευθυντής του περιοδικού Κήρυξη των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Δημήτρης Κατσούρας. Και Κάτσουρας, με συγχωρείτε. Και χαιρετισμό μας έχει στείλει και η Εθνική Εταιρεία. Επίσης από τη Βόρεια Ελλάδα μας έχει στείλει χαιρετισμό το Πανελλαδικό Κίνημα Νεολαίας και το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ορθόδοξο Σωματείο Μέγας Βασίλειος και το Κίνημα Έλληνας που εκπροσωπείται από τον Μιχάλη Δημήτριο και αναγγέλει ότι θα ετοιμάσουν τέτοια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την άλλη Κυριακή. Το λόγο τώρα και θα παρακαλέσω, τελειώνουμε, κάθε υπομονή, δύο είναι ακόμα σύντομοι ομοσομιλητές, χαιρετισμό θα απευθύνει, ο πατήρ Στυλιανός, ο Μαΐς, εκπέμπτης των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, θα έχει το λόγο τώρα. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Κύριε Κύριε Καλίνικε, Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, Ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, για να εκφράσουμε ελληνικά και κόσμια την αντίθεσή μας σε ένα σχέδιο παράλογο και προσβλητικό. Παράλογο, διότι είναι πέρα από κάθε λογική σήμερα, μέσα στη βαθιά οικονομική κρίση που όλοι μας διερχόμαστε, όταν με βάναυσο τρόπο περικόπτονται οι μισθοί και οι συντάξεις των φτωχών ανθρώπων για να καλυφθούν τα κενά του κρατικού προϋπολογισμού και να πληρωθούν τα αποκοβλητικά δάνεια των κυβερνήσεών μας, ακόμη και να συζητείται η έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι μόνο το κόστος της κατασκευής, αλλά και τα έξοδα της αγοράς των χιλιάδων μηχανημάτων που θα μπορούν να διαβάζουν αυτές τις ταυτότητες. Μάλιστα, όταν σε άλλα κράτη, δίχως τα δικά μας οικονομικά προβλήματα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, ματέωσαν τέτοιο εγχείρημα για να γλιτώσουν άσκοπα έξοδα. Και να αναλογιστείτε ότι η οικονομική παράμετρος, αν και πολύ σημαντική, είναι η τελευταία σε σημασία. Πιο σημαντικό είναι ο ενταφιασμός της προσωπικής ελευθερίας του κάθε ενός από εμάς, μέσω της συνεχούς ηλεκτρονικής μας αστυνομεύσεως. Γι' αυτό, εκτός από παράλογο, το χαρακτηρίσαμε και προσβλητικό, διότι προσβάλλει την θεόστοτη ελευθερία μας. Διότι, αν επιχειρηθεί να τοποθετηθεί μικροηλεκτρονικό κύκλωμα, μικροτσιπ, μάλιστα της τεχνολογίας που λειτουργεί με ραδιοσυγνότητες, θα μπορούν όσοι έχουν τα κατάλληλα μηχανήματα να διαβάζουν τις ταυτότητές μας και εξ αποστάσεως και ακόμη παρά τη θέλησή μας. Η Ελλάδα τότε θα μεταβληθεί σε μια μεγάλη φυλακή και εμείς σαν κατάδικοι, αλυσοδεμένοι με ηλεκτρονικά δεσμά, θα περιφερόμαστε μέσα σε αυτή τη φυλακή με τις κινήσεις μας όλες να καταγράφονται ηλεκτρονικά. Ακόμη πιο εφιαλτικό φαντάζει το σενάριο να μπορούν κακόβουλοι άνθρωποι, γνώστες της τεχνολογίας
και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ακόμη και να τροποποιούν τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στο Μητροτζήν. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει αν εκεί που περπατώ στον δρόμο αμέριμνος και περνώ δίπλα από έναν κακοποιό που διαθέτει το κατάλληλο μηχάνημα, αν αυτός λέγω επέμπει και αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς μου με αυτά ενός καταζητούμενου τρομοκράτη. Αν πάλι πιο κάτω οι διοπτικές αρχές με τα κατάλληλα μηχανήματα και αυτοί διαβάσουν την παραποιημένη ταυτότητά μου, θα με θεωρήσουν ως το καταζητούμενο και θα αρχίσουν να με καταδιώκουν και μπορεί να κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου. Έφερα ένα απλό υποθετικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε το μέγεθος του κινδύνου. Ένας άλλος κίνδυνος είναι αν η ηλεκτρονική ταυτότητα συνδεθεί με τη λεγόμενη φοροκάρτα, στην οποία θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των συναναγών μας χάρη διευκολύνσεως, αντί της συλλογής αποδείξεων κατά τις αγορές διαφόρων αγαθών ή υπηρεσιών. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας βάσεων δεδομένων για την καταγραφή των αγοραστικών μας προτιμήσεων και κατά συνέπεια των γενικότερων απόψεων και φρονημάτων μας περί διαφόρων ζητημάτων. Εάν επί παραδείγματι οι κρατικές αρχές γνωρίζουν τι εφημερίδες ή τίτλους βιβλίων προτιμά κάποιος να διαβάζει, γίνονται εμέσως γνωστά και τα πολιτικά του φρονήματα, καθώς ίσως και οι κοινωνικές και θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Ακόμη, η ηλεκτρονική καταγραφή της αγοράς εισιτηρίων για τα μέσα μεταφοράς και καυσίμων για τα οχήματά μας από πρατήρια κατά τις διαδρομές καθιστά φανερή στις αρχές και όσους μπορούν να υποκλέψουν τα δεδομένα αυτά και κάθε μας κίνηση. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα, εάν η κυβέρνηση προετών απαγόρευσε την αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές μας ταυτότητες, χάρη της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μας, πώς τώρα θέλει να επιβάλλει την ηλεκτρονική καταγραφή τόσων άλλων στοιχείων? Έχοντας αυτά υπόψη, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Χριστίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και αφού ζήτησε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του νέου δελτίου ταυτότητος, εδήλωσε ταυτοχρόνως και την αντίθεσή της στην περίπτωση αφενός που υπάρχει καθιονδήποτε τρόπο ο δυσόνιμος αριθμός του Αντιχρίστου σε αυτά και αφετέρου στην ύπαρξη του μικροηλεκτρονικού κυκλώματος που προαναφέραμε. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη με νόμο τα χαρακτηριστικά τα οποία θα έχει η νέα ταυτότητα και ότι προσανατολίζονται στην μη ύπαρξη δακτυλικού και ηλεκτρονικού αποτυπώματος σε αυτή. Συνεπώς, η αντίδρασή μας είναι επιβεβλημένη, ώστε να ματαιωθούν τα παράλογα αυτά σχέδια ήδη από τώρα, πριν γίνει η όποια νομοθετική ρύθμιση. Ας μην μας διαφύγει όμως ότι με αγρυπνία και προσευχή οι κάτοικοι της Κεσάριας ανέτρεψαν τα σχέδια του παραβάτου αυτοκράτορος. Με νηστεία και μετάνοια κατόρθωσαν οι μνευίτες να αποτρέψουν καταστροφή της πόλης τους. Γι' αυτό ας στραφούμε προς τον Κύριό μας με νηστεία και προσευχή και ας επιστρέψουμε εν μετανοία προς Αυτόν, ζητώντας την άνωθεν βοήθεια για την αποτροπή των σχεδίων κατά στρατηγήσεως της Θεοτόκου ελευθερία μας. Αμήν. Καίρετο. Μακαριάντες τα σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί λειτουργοί του Υψίστου, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εγώ δεν ήρθα εδώ για να σας διδάξω τι είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν ήρθα εδώ για να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα.
ήρθα εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας για να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά που γίνονται. Πώς όμως, κάποτε ο Δεσπότης Χριστός είπε στους Αποστόλους του, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου. Και ρωτώ λοιπόν και εγώ, σήμερα που έπρεπε να έχει μαυρίσει η Αθήνα από το τίμιο ράσο που πάει πάντα μπροστά, πού είναι οι αρχιερείς εκτός της αγωνιζομένης εκκλησίας, πού είναι οι αρχιερείς οι οποίοι έπεται ότι υποστηρίζουν τον Δεσπότη Χριστό, πού είναι οι 10.000 ιερείς της κρατούς της εκκλησίας να μαυρίσει ο τόπος από το τίμιο ράσο. Άρα λοιπόν, Άγιοι Αρχιερείς, γνωρίζετε ποιος είναι ο Χριστός? Τον βάλατε μέσα στην ψυχή σας ποτέ? Άγιοι Ιερείς, οι οποίοι λειτουργείτε μέσα στο θυσιαστήριο και σήμερα ήπιατε το αίμα του, ξέρετε τι κάνατε? Όταν προχθές βρίζαν τον Δεσπότη Χριστό σας ως ανήθικο, πού ήσαστε? Πού είναι να βουλιάξει η Αθήνα από το τίμιο ράσο? Όταν λοιπόν τον Δεσπότη Χριστό μέσα στο ορθόδοξο ελληνικό κράτος τον αρχηγό μας μέσα στο ελληνικό κράτος τον βρίζουν ως ομοφυλόφιλο. Ποιοι οι ομοφυλόφιλοι? Ποιοι τον βρίζουν? Και έχουμε κράτος και έχουμε κυβέρνηση που υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πού? Μέσα στην καρδιά της Ορθοδόξου Ελλάδος. Και πού είσαστε εσείς όλοι που είσαστε τώρα εδώ και μου λέτε ότι δεν θα πάρετε ταυτότητα να υποστηρίξετε τον Δεσπότη Χριστό? Βέβαια δεν έχει την ανάγκη μας ο Δεσπότης Χριστός, αλλά να ξέρετε ότι έχει βγει στον δρόμο και μαζεύει αυτούς που είναι για σωτηρία, και θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Όταν λοιπόν μέσα στην εκκλησία μας έχουμε επιτρέψει να μπει ο διάβολος, η θρησκεία του Αντιχρίστου, ο οικουμενισμός, πώς λοιπόν θα αγωνιστούμε, πατέρες και αδελφοί, όταν εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διωμό ανεβαίνητο από ποιους? Από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς. Πώς λοιπόν, με ποιο αγώνα θα αγωνιστούμε όταν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας? Πώς θα αναγνωρίσουμε τον Δεσπότη Χριστό, πατέρες και αδελφοί, όταν εμείς υπομένουμε ένα διωμό για να κρατήσουμε αυτά, για να σας πούμε σήμερα, να έρθουμε εδώ να σας πούμε ότι αδέλφια μας, μην προσυνήσετε τον Αντιχριστό. Πότε λοιπόν, πώς θα ομολογήσουμε όταν λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι αν δεν δούμε τον Χριστό από εδώ, δεν θα το δούμε ούτε στην άλλη ζωή? Και ρωτώ λοιπόν, εκτός ελαχίστων και εκτός αυτών που είχαν την τόλμη να έρθουν εδώ πέρα, Άγιοι Ιερείς που ήπιατε σήμερα το αίμα του Χριστού, είδατε τον Χριστό, τον είδατε μέσα στην ψυχή σας, σας πληροφόρησε ότι βαδίζετε καλά, ότι είσαστε η Εκκλησία του Θεού, ότι είμαστε ο λαός ο Ορθόδοξος που πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην σιωπούμε, αλλά να βγούμε έξω και ο πιο ήσυχος να γίνει μαχητής? Κανένας λοιπόν. Αν μην γελιόμαστε λοιπόν, ο Αντίχριστος δεν θα έρθει να πετάει καραμέλες και να μας καλοπιάνει. Θα έρθει για να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εμείς ξέρουμε που θα βαδίσουμε. Εμείς έχουμε την Εκκλησία μας που θα βαδίσουμε. Εμείς έχουμε τους νόμους των Αγίων Πατέρων που θα βαδίσουμε. Όμως οι πατέρες μας, οι αδελφοί μας, πού θα βαδίσουν? Με ποια βάση? Πού? Ποιον θα έχουν σαν παράδειγμα, αν δεν έχουμε τους Αγίους? Σκεφτείτε ένα μόνο που θα σας πω. Αν ένα ίσως του μαθητού του Αγίου Παϊσίου
του στέρεσε, λέει, τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και τη χάρη του Αγίου Σχήματος, πώς εμείς θα δικαιολογηθούμε απέναντι του Θεού όταν παραδεχόμεθα οι αρχιερείς και οι ιερείς ότι ο Χριστός μας είναι ίσα με τον Μωάμεθ, με τον Βούδα, με τον Κοφούγιο. Πώς λοιπόν, πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός, σε ποια περίπτωση και γιατί να μας βοηθήσει. Μας βοήθησε όταν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας δεν δεχότανε να καινοτομήσουν ούτε ένα κυριολέησο. Μας βοήθησαν όταν οι Άγιοι πατέρες μας ελιώνανε μέσα στις φυλακές και στους τάφους της ημνολογίας. Ναι, μας βοήθησαν και θα μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο όταν εμείς μείνουμε σταθεροί. Δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα από αυτά τα οποία μας προσφέρει σήμερα ο Αντίχριστος. Δεν έχουμε ανάγκη από την περίθαλψη του Αντιχρίστου. Δεν έχουμε ανάγκη από τα τρόφιμά του. Δεν έχουμε ανάγκη από την προστασία του. Έχουμε μόνο μία ανάγκη, να είμαστε μαζί με τον Θεό. Μαζί με τον Θεό. Για να είμαστε μαζί με τον Θεό, πρέπει μέσα στην ψυχή μας να έχουμε την αγάπη, να είμαστε έτοιμοι για την πίστη μας να θυσιαστούμε. Αλλά δυστυχώς οι αρχιερείς και οι ιερείς κάποτε, λέει, θυσιάζονται για τον λαό. Τώρα θυσιάζουν τον λαό για να αποκτήσουν θέσεις και αξιώματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένα, θα είμαστε, μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά θα έχουμε τον Θεό μαζί μας. Δεν δεχόμαστε τίποτα λοιπόν, ούτε ηλεκτρονικό φακέρωμα, ούτε άμκα, ούτε κάρτα του πολίτη, ούτε σφράγισμα. Αυτοί που τα θέλουν, που μας κυβερνούν, να αναλογιστούν καλά ότι εκεί που ανέβηκαν με την ψήφο του Ορθοδόξου Ελληνικού λαού και ανήμουν όντως όταν ο λαός ο Ορθόδοξος χάσει την υπομονή του, τότε θα δούνε πού είναι η δύναμη της πίστεως. Αδέρφια μου, εγώ δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Θα σας πω ένα όμως, για να μπορέσουμε να σωθούμε, να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στα ίδια και στα έθιμά μας, να μην προδώσουμε τους πατέρες μας. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στις φλέβες μας κυλάει το αίμα του Χριστού μας. Έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες και ο Χριστός μας ζητάει και άλλους. Άγιοι αρχιερείς, σπουδάστε. Άγιοι ιερείς, σπουδάστε. Να μάθετε ποιος είναι ο Χριστός και να απαντήσετε στο λαό αυτόν που περιμένει από εσάς να τον οδηγήσετε. Αλλά δυστυχώς ου κέρνωσαν, ουδέν συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Σας ευχαριστώ. Ο Πάπης, ο Τελιταδάκης, εκμέρους του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Πάπη μου, σε θερμοπαρακαλώ να είμαστε πιο σύντομοι, γιατί κουράστηκε ο κόσμος από προστασία τόση ώρα. Δεν κουραστήκατε? Γιατί έχω να σας πω κάποια πράγματα. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε μετά από 1,5 χρόνο πάλι στην έπαλξη του αγώνα ενάντια στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στο ξεκίνημα του πολίτη, στην αριθμοποίηση του ανθρώπου, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην κάρτα του πολίτη, στη φοροκάρτα, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, το περιουσιολόγιο, προσέξτε το αυτό, ή όποιο άλλο όνομα δίνει η νέα τάξη πραγμάτων. Σήμερα προστατεύουμε τη ζωή, την ελευθερία, την περιουσία μας, μαζί με το θρησκευτικό μας πιστεύω. Πέρασε 1,5 χρόνος ξένης κατοχής και τώρα ξέρουμε ποιοι προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ξέρουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς και επειδή τα ξέρουμε όλα αυτά, ξέρουμε και πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Πέρασε 1,5 χρόνος ξένης κατοχής. Μας μειώσανε μισθούς, συντάξεις, μας χαρατώσανε. Πετάνε τους εργαζομένους στην ανεργία. Κλείνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οδηγούνε σκόπιμα στη φτώχεια, ακόμα και στα σκουπίδια, τον ελληνικό λαό.
Κόψανε τα φάρμακα από τους ασθενείς, τα σχολικά βιβλία από τα παιδιά μας. Οδηγούν χιλιάδες Έλληνες στην αυτοκτονία. Έτσι γίνεται σήμερα ο πόλεμος. Τα όπλα είναι οικονομικά. Αυτοί πετυχαίνουν τα αποτελέσματα μιας πολεμικής ήττας σε βάρος της Ελλάδας, ανέμαχτα για αυτούς, χωρίς να χάσουν ένα στρατιώτη. Εμείς έχουμε απώλειες, εμείς έχουμε νεκρούς. Ποιοι είναι αυτοί, μα τους ξέρουμε. Είναι οι δίθεν συμμαχοί μας. Είναι οι Γαλλογερμανοί και όσοι κρύβονται, και όσες δυνάμεις και συμφέροντα κρύβονται πίσω από τους Γαλλογερμανούς. Τα ονόματά τους είναι Γαλλική Αποικιοκρατία, Γερμανικός Φασισμός, Τρίτο Ράιχ χθες, Τέταρτο Ράιχ σήμερα, ή τα πιο σύγχρονα, Παγκοσμιοποίηση, Νέα Τάξη, Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Μας λένε ότι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αριθμοποίηση του ανθρώπου είναι το αναπότρεπτο αποτέλεσμα της προόπτου. Ψεύδονται. Με την επιστήμη η αριθμοποίηση του ανθρώπου είναι τελείως, μα τελείως άχρηστη. Δεν χρειάζεται κανένας αριθμός για τη συναλλαγή του πολίτη με το κράτος, με τις τράπεζες, με τους άλλους πολίτες. Είναι υπεραρκετό το ονοματεπώνυμό του, το πατρόνυμό του, το μητρόνυμό του, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης και βέβαια το φίλο του, άντρας ή γυναίκα. Πάνε μας το καταργήσει αυτό, μια τάξη. Και δεν υπάρχει κανένας, μα απολύτως κανένας κίνδυνος να συμπέσουν μαζί και τα 7-7 στοιχεία, αυτά τα 7 στοιχεία να συμπέσουν σε όλη την Ηφείλιο. Η αριθμοποίηση του ανθρώπου εφαρμόστηκε με τον πιο απόλυτο τρόπο στα φρικτά στρατόπεδα συγκέντρωση του γερμανικού ναζισμού. Οι Έλληνες πατριώτες που βρέθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είχαν όνομα. Οι δεσμοφύλακες τους χάραζαν στο χέρι ένα ρυθμό και αυτός αντικαθιστούσε το όνομά τους. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων, η μετατροπή όλης της κοινωνίας σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Χωρίς όνομα, χωρίς γλώσσα, χωρίς εθνική ταυτότητα. Τι σκοπούς έχει το ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αριθμοποίηση του ανθρώπου? Οι δίθεν σύμμαχοί μας και οι κατοχικές κυβερνήσεις μας το λένε. Εδώ είναι ειλικρινείς. Έχουν δύο σκοπούς. Πρώτον, και θέλω την προσοχή σας, την επίταξη των ανθρωπίνων οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Και δεύτερον, την εύκολη κατάσχεση της προσωπικής περιουσίας. Τραπεζικές καταθέσεις, γη, οικία και επιχείρηση. Γι' αυτό σήμερα προστατεύουμε τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία μας. Πρώτος σκοπός τους, η επίταξη των ανθρωπίνων οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Ή επειδή οι νεκροί Έλληνες από τα ατυχήματα περισσεύουν, οι δίθεν σχήμαχοι σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν αυτό το μακάβριο πλεόνασμα. Επιπλέον, με το νομικό πλαίσιο που δημιούργησαν, είναι πιο εύκολο να στείλουν κάποιους από εμάς στον τάφο και να προσφέρουν το σώμα μας δώρο στα κυκλώματα εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Με βάση τον νόμο 39-84 που ψήφισαν, ορίζει ότι ένας ασθενής όταν πέφτει σε κόμμα θεωρείται νεκρός και θα του διακόπτουν την υποστήριξη. Ορίζονται επίσης ότι εκ προημίου είναι δωρητή σώματος επειδή δεν το έχει αρνηθεί. Τέλος, με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με λίγους πληθυσμούς μπορούν να δουν την κατάσταση υγείας του, αν είναι ενδιαφέρον δότης, για να προχωρήσουν στον τεμαχισμό. Να γιατί θέλουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι για οικονομία πόρων. Πρόσφατα, μια 20χρονη κοπέλα στην Αγγλία, η Καρίνα, είχε πέσει σε κόμμα μετά από ατύχημα και οι γιατροί έκπεισαν τους γονείς της να δωρήσουν τα οργανά της. Την ώρα της αφαίρεσης των οργάνων της, η κοπέλα συνήλθε από το κόμμα και οι γονείς της ακολούθησαν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα η Καρίνα, με βάση το νόμο 39-84, θα είχε χαρακτηριστεί νεκρή, με τον ίδιο νόμο θα ήταν δωρητή σώματος. Χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών της, θα είχε δολοφονηθεί και θα είχε καπαχιστεί. Μετέτρεψαν μια εθελοντική προσφορά ζωής σε προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Όταν η Ελλάδα θα απελευθερωθεί από την ξένη κατοχή, τότε θα δημιουργήσουμε νόμο για την εθελοντική προσφορά οργάνων
που θα διασφαλίζει πλήρως πρώτα τη ζωή του δόκτη. Όταν η Ελλάδα θα απελευθερωθεί, υπάρχει απλός τρόπος μηδενικού κόστους με σεβασμό στο ιατρικό απόρριτο που θα εξοικονομήσει πόρους. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα καταργηθεί. Μέχρι τότε καταργούμε με προσφυγές του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον νόμο 3984, δηλώνουμε ότι δεν είμαστε δωρητές οργάνων και προστατεύουμε όλους τους γνωστούς και τους φίλους μας σε περίπτωση ομιγέννητου ατυχήματος. Πηγαίνουμε μαζί τους στα νοσοκομεία, ακόμα και τους αλλοδαπούς. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όσοι δεν χωράνε στη χώρα μας, να πάνε στο καλό. Όμως κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα δεν θα δολοφονηθεί, κανείς άνθρωπος, Έλληνας ή αλλοδαπός, δεν θα καταχιστεί. Δεύτερος σκοπός και το ομολογούνε, η εύκολη κατάσχεση της προσωπικής μας περιουσίας. Καταθέσεις, γη, οικία, δημαρφή, επιχείρηση. Μας ανακοινώνουν ότι θα κατάσχουν την περιουσία μας, ότι θα μας τα πάρουν όλα, ότι θα εξοντώσουν τη μεσαία εισοδηματική τάξη μετά την εξόδωση των εργαζομένων, ότι ακόμα για 300 ευρώ χρέος στην εφορία θα βγάζουν το σπίτι μας στο σφυρί. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλουν βέβαια με προτεραιότητα το φρέσκο χρήμα στις καταθέσεις και στα μετρητά. Η πλειοψηφία του λαού προσπαθεί να σώσει χρήματα στην άκρη, κυρίως για την υγεία και άλλες ανάγκες όπως η ανεργία που διωγγώνεται. Σήμερα τα φάρμακα των ασφαλισμένων καρκινοπαθών πρέπει να πληρώνονται από τους ίδιους και θα πάρουν πίσω ίσως τα χρήματα με πίστοση σε 2 μήνες. Πρόκειται για φάρμακα αξίας 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Έτσι, οι σύμμαχοι υπολογίζουν ότι χρήματα 3.000 ευρώ βρίσκονται ακόμα σε αρκετά ελληνικά σπίτια, είτε σε φιλτριάριο κατάθεσης, είτε κατά το στρώμα και δεν δίνονται σε φόρους. Αυτά τα χρήματα προγραμματίζουν να τα κατασχέσουν με την εγκύκλιο 1077 και με το περιουσιολόγιο. Προσέξτε, η εγκύκλιο 1077 είναι η άλλη κάρτα του πολίτη. Μπορεί να μην φέρουν την κάρτα του πολίτη κάτω από την πίεση του λαού, αλλά έχουν σαν δεύτερο ανάγχωμα την εγκύκλιο 1077. Περιβόητος εγκύκλιο 1077 που το ΙΝΚΑ έχει προσβάλει δικαστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας 14 Νοέμβρη δικάζεται και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση σε υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσια νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές εταιρείες και σε κλινικές να αποστέλνουν αναδρομικά όλες τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν για κάθε πολίτη εκ πρωινίου και χωρίς την αρρωγή της δικαιοσύνης στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε συναλλαγή σε ένα Υπουργείο που δεν επανδρώνεται πια μόνο από Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και διευθύνσεις του που εκεί δεν μιλάνε καν ελληνικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στην περιβόητη Ευρώπη χρονικά. Εκεί τα υπηρεσιακά απόρριτα ισχύουν. Ισχύει και το τραπεζικό απόρριτο και το ιατρικό απόρριτο και των επικοινωνιών. Σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία ισχύουν και έρωτε μόνο με παρέμβαση της δικαιοσύνης. Όπως ακριβώς μπορεί να μπει στο σπίτι σου ο αστυνόμος με εισαγγελική εντολή και όχι αυθαίρετα. Είναι η διαφορά ανάμεσα στη δημοκρατία και τον ολοκληρωτισμό. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, μας λένε, εσείς οι Έλληνες ανήκετε στα νότια γουρούνια. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και βάζουν και την Ιρλανδία, πίξ που λένε. Συνεπώς θέλετε ιδιαίτερη μεταχείριση. Κατηγορούν τον ελληνικό λαό σαν λαμόγιο, κοπρίτη και ρατσιστή. Το ίδιο και τον ιρλανδικό λαό. Το ιδεολογικό πρωτοπαρήκαλο γερμανικού ναζισμού, ο Γιώσεφ Πάουλ Γκέμπελς, έλεγε ότι ελέγξει το λαό κάνοντας τον να νιώθει ένοχος. Οι Γερμανοί ναζιστές, οι άνεργοι, οι ανεπάγγελτοι, οι κακοποιοί, οι ψυχοπαθείς, πρόβαλαν τον εαυτό τους σαν πρότυπο ηθικής. Στην πρώτη γερμανική κατοχή το 1941-1944, τώρα ζούμε τη δεύτερη, τύπων αναφύσεις που έγραφαν ότι δίνουν τον αγώνα κατά των μαυροβοητών που ήταν στενείς συνεργάτες του. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι δίθεν συμμαχοί μας που ζούμε τη δεύτερη κατοχή. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε ένοχοι και αυτοί λευκά περιστέρια. Μας λένε κάποιοι ότι το ηλεκτρονικό φακέλωμα χρειάζεται για να πιάσουμε τους κακούς, τους χωροφυγάτες. Μα δεν χρειάζεται προσπάθεια, πιάστε τους εαυτούς σας και τους φίλους σας.
Είστε μια φυλακή υψής της ασφαλείας, μπείτε μέσα, κλειδώστε και πετάξτε τα κλειδιά. Δεν άλλο καλό θα κάνετε στην Ελλάδα. Όσοι έχουν κίνδυνη αξιοπρέπειες μπορούν και να αυτοκτονήσουν. Ποιοι πρόδωσαν τη χώρα, ποιοι παραπήσαν στατιστικά στοιχεία, ποιοι δυσφήμισαν διεθνώς την Ελλάδα, ποιοι τους κάλυψαν. Να τι τα κίνδυνα. Μας λένε πως εσείς οι Έλληνες χρωστάτε. Επιπλέον σας δίνουμε χρήμα για μισθούς και συντάξεις. Γι' αυτό σας ελέγχουμε, γι' αυτό σας φακελώνουμε. Τους απαντάμε, κοιτάξτε πρώτα τα δικά σας τα χρέη στην Ελλάδα, τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Εσείς είστε οι μεγαλύτεροι παταξίδες. Τι χρήματα μας δώσατε, τι χρήματα μας δώσατε. Πήραμε τυπωμένα παλιόχαρτα για να κάψουμε τις ελιές μας, να βουλιάξουμε τα καΐκια μας, να θάψουμε τα φρούτα μας. Τα υπόλοιπα είναι μίζες και το κουβληφία. Τι χρήματα μας δίνετε, τι χρήματα μας δίνετε. Σκέτες λογιστικές εγγραφές, καταχωρήσεις σε καρτέλες που αυξάνουν το ψεύτικο χρέος. Αέρα το πανιστό μας δίνετε. Τα χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις τα βγάζουμε εμείς με την εργασία μας. Αν σας λείπουν αυτά τα χρήματα, τυπώστε χρήμα, όπως κάνετε 10 χρόνια τώρα, για να χρεώνετε το λαό, το χρυσό αντίκρισμα, που ούτως ή άλλως έχει καταργηθεί από το 1970. Και δύο στοιχεία και θέλω την προσοχή σας τελειώνοντας. Η Ιρλανδία, που δεν την κυβερνούν εφιάλτες πολιτικοί, τον Ιανουάριο του 2011, τύπωσε λογιστικό χρήμα ύψους 52 δις και έλυσε τα περισσότερα της προβλήματα αντί να δανειστεί. Όπως σας το λέω, τύπωσε λογιστικό χρήμα σε μία νύχτα 52 δις αντί να δανειστεί. Ο γνωστός Γερμανός καθηγητής Φιλέλλης, Έντγκαρ Μπέρενς, συνιστά στους Έλληνες να τυπώσουμε χρήμα, όπως κάνει και η Γερμανία, για να σώσουμε την οικονομία μας. Υπάρχουν λίγοι Γερμανοί που είναι πιο Έλληνες από τους που κυβερνούν. Μας λένε τέλος πως πρέπει να πληρώνετε τους φόρους σας. Δεν είστε συνεπείς στην κυβέρνηση που ψηφίσατε. Γι' αυτό σας φακελώνουμε. Τους απαντάμε. Όταν μια κυβέρνηση αθετεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, όταν προεκλογικά υπόσχεται 18 και 4 και 7 μέτρα και μετεκλογικά συνεχίζει την εξόδωση του λαού και τη συρρήκνωση και τον εξευτελισμό του έθνους, τότε δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το κράτος. Αντίθετα έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση στο έθνος να απελευθερώσουμε την Ελλάδα από την ξένη κατοχή. Έχουμε την υποχρέωση και απέναντι στον εαυτό μας να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την ελευθερία μας και την περιουσία μας από την ξένη κατοχή. Ό,τι είναι πολύτιμο, ώστε να είμαστε παρόντες την ημέρα της απελευθέρωσης, την ημέρα που οι δοσύλλογοι θα τιμωρηθούν για τις πράξεις τους. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν θα περάσει. Δεν θα παραλάβουμε καμία κάρτα, δεν θα τους δώσουμε κανένα στοιχείο και κάθε νόμος της ξένης κατοχής θα καταργηθεί. Αγαπητοί μου αδελφοί, μεταφέροντας το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Μακαρίου, ο οποίος και παρευρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε κατά πάντα και ασπαζόμαστε όλα τα συνθηματικά επιγράμματα της σημερινής εκδήλωσης, όπως διατύπωσαν αυτά οι σεβαστοί διοργανωτές της. Όχι σκλάβοι, δούλοι και γκαρσόνια των συμμάχων της Ευρώπης. Όχι! Όχι στην ενοχοποίηση και προχοποίηση των λαών. Όχι! Φταίνε οι κυβερνώντες και όχι οι λαοί. Όχι στην δικτατορία των αγορών με όργανό της την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όχι! Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτη. Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου. Όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Για αυτά αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε χάρη του Θεού προς πάσα κατεύθυνση περισσότερα από 35 έτη.
και με την βοήθεια και φώτιση του Παντοδυνάμου Θεού μας, έτσι θα συνεχίσουμε μέχρις εσχάτων. Ενώπιον των τεκτενωμένων, δεν μας ανησυχούν τόσο αυτά τα αυτά τα τεκτενόμενα. Δεν μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα φθορωτιά σχέδια όλων των αντιχρίστων δυνάμεων και η κακία τους εναντίον κάθε τι του Οσίου και Χριστιανικού. Δεν μας ανησυχούν, διότι πλέον γνωρίζομαι καλά τις προθέσεις και τους σκοπούς τους, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο Θεός που μας αγαπά και προστατεύει σε κάθε ανάγκη, ο Θεός ημών, είναι ασυγκρίτως υπεράνω κάθε δικής τους ασθενούς δυνάμεως και ραδιουργίας και συνωμοσίας. Και ο ημέτερος Θεός είναι ο παντεξουσιαστής απάντων, ακόμα και του δικού τους κερασχόρου ψευδοθεού, ο οποίος δεν αντέχει καν το φως και την υπέρμαχη δύναμη του Θεού μας. Αυτό που με ανησυχεί και με προβληματίζει, αγαπητοί μου, είναι εάν εμείς είμαστε ακόμα άξιοι του ελέους, της επιβλέψεως και της βοηθείας του Θεού μας που μας υπεραγαπά. Καθότι η αγάπη του Θεού δεν καταργείται, αλλά εξισορροπείται με την δικαιοσύνη του, οι οποίες ενεργούνται μαζί και ταυτόχρονα. Και η δικαιοσύνη του επιβάλλει όπως μη παρέχει την βοήθειά του σε όσους δια των πράξεών των καθιστούν αυτούς αναξίους της βοηθείας του, όπως παλαιότερα έπαθαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως και νεότερα αυτοί της Μύρνης και όλης της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τούτο με ανησυχεί, αγαπητοί μου. Εάν εμείς οι ίδιοι είμαστε άξιοι της αλλογής και συμπαραστάσεως και ενεργούς βοηθείας του Θεού, εάν πολιτευόμαστε αξίως της κλίσεως μας, εάν τηρούμε όσο μπορούμε το θέλημα του Θεού, το οποίο και πολύ καλά το γνωρίζουμε, εάν είμαστε το φως του κόσμου, όπως ζητάει από όλους μας το Ευαγγέλιο, ή έχουμε αφομοιωθεί αρνητικά με αυτόν τον μακριά του Θεού κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες του που αντιπαλεύουν την αρετή του Θεού μας. Εάν τηρούμε την ορθόδοξη πίστη όπως οφείλουμε, αυτά με ανησυχούν, αγαπητοί μου. Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω. Εκάστου η συνείδησης είμαι βέβαιος ότι τον πληροφορεί και τον ελέγχει. Χωρίς του Θεού δεν δυνάμεθα να πείσουμε ουδέν. Και επειδή, ειδικά σε αυτόν τον αγώνα, χωρίς αυτού ουδέν δυνάμεθα να πείσουμε, σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, να επιμεληθούμε όλοι μας όλα όσα καλώς γνωρίζουμε ότι ευλόγως και δικαίως ζητεί ο Θεός ημών, όχι δια το δικό του όφελος συμφέρον, αν εντεείς είναι και υπερτέλειος, αλλά για το δικό μας συμφέρον, όφελος και βοήθεια. Αμήν γέννητο, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ιάκου, που πλησιάζουμε προς το τέλος. Ο πατήρ Χρήστος θα μας διαβάσει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς, του κ. Σεραπή. Είναι γνωστοί οι αγώνες του Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος έστειλε το εξής μήνυμα, τον οποίο εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Χαιρετίζω με βαθιά ευγνωμοσύνη την αγωνιστική σας κινητοποίηση και ως ελάχιστος αδελφός εν Κυρίω επαναλαμβάνω των γραφικών λόγων, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Διακρατείτε τη θεοσδότου ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου και υπερασπίζεστε την αξιοπρέπεια, την ετοιμότητα και την δικαιοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις και ταυτόχρονα αντιπαλέετε με δυναμισμό και πιστότητα
τον βάναυσο σχεδιασμό της νέας εποχής για την επιβολή της παγκόσμιας δικτατορίας των αιωσφορικών δυνάμεων. Η σχεδιαζόμενη αντικατάσταση των ταυτοτήτων μας αποβλέπει στην καταστρατήγηση της προσωπικής μας ελευθερίας με μια έξυπνη κάρτα με μικροτσίπ προηγμένης τεχνολογίας RFID, μεγάλης χωρητικότητος, στοιχείων και με δυνατότητες συνεχών αναπρογραμματισμών, επεξεργασίας και αποθήκευσης χωρίς τη δική μας βούληση. Με την καταπάτηση της ιδιωτικότητος, ο άνθρωπος αλλάζει στάση ζωής με σοβαρές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, με κακόβουλες αλλοιώσεις των προσωπικών δεδομένων και με δυνατότητα καταδυνάστευσης από τους εντόπιους διατάκτες των ισχυρών του πολιτικο-τραπεζικού σιωνιστικού συστήματος. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες που επιδιώκεται να μπουν στη ζωή μας συνιστούν την πιο ασφυκτική μέθοδο ελέγχου, παρακολούθησης και υποδούλωσης των πολιτών στο παγκοσμιοποιούμενο αντίχριστο κράτος που προετοιμάζει η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτοί οι επέσχυτοι σχεδιασμοί ανατρέπονται μόνο με μαζική, δυναμική, συντονισμένη και αποφασιστική αντίσταση. Ανατρέπονται με αφύπνιση και εγρήγορση, με ομολογιακό και μαρτυρικό φρόνημα. Η ομολογία όμως της πίστεως συνάπτεται άρρηκτα με την ορθοπραξία και δεν είναι κακός επί πολέου ενθουσιασμού. Είναι το χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος που δίδεται σε εκείνους που αγωνίζονται με λήψη, προσευχή, μετάνοια, ταπεινό και ασκητικό φρόνημα για να γίνουν δεκτικοί του χαρίσματος. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ο Πειραιός Σεραφείμ. Αδελφοί, φτάσαμε προς το τέλος. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια άσχημα ανακεφαλαίωση. Οι χριστιανοί είμαστε αντίθετοι στην επιστήμη? Προφανώς όχι. Είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία? Προφανώς όχι. Εδώ από την Παλαιά Διαθήκη μας λέει μάθετε επιστήμη. Δεν είμαστε λοιπόν αντίθετοι στην τεχνολογία. Είμαστε αντίθετοι στο πώς τη χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε βάρος του ανθρώπου. Η επιστήμη είναι δώρο του Θεού στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όταν όμως η επιστήμη γίνεται στα χέρια σκοτεινών και φανερών αντιχριστιανικών και αντιλαϊκών δυνάμεων όργανο υποδούλωση των λαών, τότε μας βρίσκει αντίθετος, μας βρίσκει απέναντι. Τώρα, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ταυτότητα. Τι έχει η ηλεκτρονική ταυτότητα? Ακούσατε βέβαια από όλους τους προλογίστες. Συνοπτικά, με το μικροτσίπς που έχει και με τη νέα τεχνολογία, έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί σε αυτή την καρτελίτσα οποιοδήποτε στοιχείο έχει σχέση με την προσωπική μας ζωή. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Και θέμα υγείας και θέμα συμπεριφοράς, συνήθειών, ό,τι θέλουν. Πάω στα Διόδια και περνάω από τον Άγιο Στέφανο για παράδειγμα. Η κάρτα, γιατί σε λίγο θα καταργήσουν το ρευστό στα Διόδια, θα περνάς μόνο με κάρτα, θα καταγράφει ότι ο αριθμός τάδε αυτοκινήτου πέρασε από εδώ. Εάν αυτό το κάνω μια, δυο, τρεις, πέντε φορές και δεν πλησιάζω μετά και στα επόμενα Διόδια του σχηματάρι, θα είναι το ερώτημα, πού πάει αυτός, τι θέλει και περνάει κάθε τόσο από εκεί. Να το παρακολουθήσουμε, τι είναι. Τι θέλουμε λοιπόν για να μην λέω τεχνικά. Μέσα εκεί συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Καταργείται η ιδιωτική ζωή. Και αυτό αποτελεί ομή παραβίαση όχι μόνο του συντάγματος, αλλά και της ουσίας της ορθόδοξης πίστης μας. Γιατί η ουσία της ορθόδοξης πίστης μας είναι σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο. Η ορθόδοξη πίστη μας, όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, πίστη, τάξη, είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία άνθρωποι σκουπίδια, όπως τους κατονομάζουν μερικοί. Γιατί τα σκουπίδια έχουν προορισμό τη χωματερή και τους φούρνους.
ενώ για τον χριστιανισμό ο άνθρωπος, ο όποιος άνθρωπος, είναι μετοχή στην αιωνιότητα. Παίρνουν λοιπόν την κάρτα για ποιο λόγο? Για να χωρίζουν τους ανθρώπους. Πώς τους χωρίζουν? Η ιστορία μας έχει διδάξει. Οι δικτάτορες χώριζαν τους ανθρώπους. Να θυμηθούμε, επειδή έχει σχέση με την ιστορία μας που γιορτάζουμε, επαναλαμβάνω, μετά από μια εβδομάδα το έπος της Αλβανίας και μετά της Εθνικής Αντιστάσεως απέναντι στον Χίτλερ. Ο Χίτλερ πώς χώριζε τους ανθρώπους? Έλεγε, εμείς οι Γερμανοί είμαστε οι ιεροί αφηνοί, οι εκλεκτοί. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι έχουν προορισμό να υπηρετήσουν την αρία φυλή. Τους έβαζε και τα μπέλα. Και όσοι δεν ήταν αρεστοί, τους έστελνε στο φούρνο. Σήμερα, ποιος είναι ο χωρισμός? Μας το είπε ο Μπάμπης. Και άλλοι. Λέει, υπάρχουν από τη μια μεριά αυτοί που προοδεύουν. Αυτοί που έχουν το χρήμα. Να το πούμε όμως στη γλώσσα μας. Υπάρχουν οι πλουτοκράτες στο κογλύφι. Από τη μια μεριά αυτοί θεωρούνται οι επιτυχημένοι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι λαοί, τα γουρούνια όπως μας ονομάζουν. Οι ντεμπέληδες Έλληνες, έτσι μας λένε. Και φοβούνται λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι λαοί θα ξεσηκωθούν και θέλουν να έχουν ένα εργαλείο να μπορούν να διαχωρίζουν τους λαούς, να χωρίζουν τον κάθε πολίτη και να λένε αυτός είναι επικίνδυνος. Δεν υποκύπτει στη νέα τάξη. Δεν υποκύπτει στο νέο καθεστώς πραγμάτων. Παρακολουθήστε τον και συλλάβετε τον. Οι συνθήκες έγιν και άλλα νομοθετήματα προβλέπουν τη δυνατότητα σύλληψης όχι του ενόχου, όχι αυτού που κάνει παράνομη πράξη, αλλά αυτού που υποψιάζεται η εξουσία ότι μπορεί να κάνει παράνομη πράξη. Προληπτική κράτηση φυλάκιση. Αυτό είναι το εργαλείο που θέλουμε. Και θα μου πείτε, είναι λόγια δικά σας. Ακούστε εδώ. Στις 6 Αυγούστου είχαμε εδώ ένα υψηλό επισκέπτη. Τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Σιμών Πέρες. Δύο μέρες πριν έρθει εδώ, είχε δώσει συνέντευξη στο Μέγα. Ένα κανάλι του συστήματος. Ένα κανάλι που θέλει να περνά την προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και της νέας τάξης. Και τι μας είπε ο Σιμών Πέρες? Ακούστε επιλέξεις στη συνέντευξή του όπως βγαίνει από το βίντεο του Μέγα. Σήμερα μας λέει, κανείς δεν έχει επιλογή. Καμιά χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει. Είτε θα περάσει στη νέα εποχή, είτε θα μείνει πίσω φτωχή και ασήμαντη. Και συνεχίζει. Σήμερα αντί για εθνική οικονομία έχουμε μία παγκόσμια οικονομία. Αλλά για να γίνει πιο σαφής, καμιά χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Και καμιά χώρα δεν μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε, προσέξτε αυτό, έχουμε παγκόσμια οικονομία που καμιά είπαμε χώρα δεν μπορεί να την ελέγξει. Έχουμε παγκόσμια οικονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση. Και έχουμε εθνικές κυβερνήσεις χωρίς να μπορούν να ελέγχουν τις εθνικές τους οικονομίες. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ ψηφίζεται κυβερνήσεις, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις είναι για πλάκα. Είναι για όστρα. Υπάρχει παγκόσμια οικονομία την οποία κανένας δεν μπορεί να την ελέγξει. Λέει μάλιστα δεν υπάρχει και παγκόσμια κυβέρνηση. Τι εννοεί με αυτό? Τι περιμένετε να σας πούμε ότι ο Τάδε είναι ο πρωθυπουργός του πλανήτη ή ο πρόεδρος δημοκρατίας εισαγωγικά του πλανήτη? Γιατί? Γιατί έχουμε την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή την δικτατορία των αγορών, που δεν είναι ανάγκη να έχει εμφανές ένα πρόσωπο σαν ηγέτη. Είναι η κάστα των διεθνών τοκογλύφων. Να λοιπόν από τη μια μεριά και από την άλλη μας λένε, προσέξτε, αν δεν συμμορφωθείτε δεν μπορεί να γλιτώσετε, θα μείνετε φτωχοί. Εμείς λοιπόν που γιορτάζουμε μεθαύριο το έπος της Αλβανίας τους λέμε, η Ελλάδα έζησε στην ιστορία της πολλές φορές σαν φτωχή χώρα, αλλά δεν πούλησε ούτε την ψυχή της ούτε την ελευθερία της. Και η Ελλάδα ποτέ στην ιστορία της δεν υπήρξε ασήμαντη, γιατί είναι η γενέθλια του πολιτισμού.
και δεν θα γίνουμε και τώρα σήμαντοι. Μπορεί να γίνουμε και είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η ιστορία μας μας δίνει πηγές αστήρευτες για να αποκτήσουμε εσωτερικές δυνάμεις να αντισταθούμε στη νέο τύπου κατοχή. Να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια που θέλει να χωρίζει τους ανθρώπους σε προνομιούχους και μη προνομιούχους, σε άσπρους και μαύρους. Εμείς βλέπουμε εικόνες του Θεού και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να αγωνιστούν για μια οικουμένη ελευθερίας, ειρήνης, ανθρωπότητας με τον Χριστό για τον λαό. Μας λέει ο Σιμών Πέρες, ακούστε το κι αυτό, ότι αν θέλετε να μετέχετε στη νέα τάξη πρέπει να ακολουθήσετε τους νέους κανόνες, οι οποίοι είναι παγκοσμιοποιημένοι και βασίζονται στην επιστήμη. Θέλει εδώ να μας πούν οι άθλοι ότι δήθεν η επιστήμη επιβάλλει την εκμετάλλευση λαού από λαό και ανθρώπου από άνθρωπο. Θέλω να μας πούν οι άθλοι ότι είναι προϊόν της επιστήμης να πεθαίνουν κάθε μέρα εκατομμύρια παιδιά από την πείνα. Θέλω να μας πούν οι άθλοι ότι είναι αποτέλεσμα της επιστήμης το ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται χειροπόδαρα δεμένη. Και οι άθλοι, το άθλιο πολιτικό σύστημα έχει υπογράψει την παράδοση της χώρας μας, την παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας και ασυλίας στους δανειστές μας κοκκοβλήφους. Δεν είναι πορίσματα της επιστήμης, είναι πορίσματα από σειρών εγκεφάλων, είναι πορίσματα που βγαίνουν από την αχόρταγη δίψα τους και την ακόραση, την αδιφαγία τους, για να ρουφούν το αίμα των λαών προκειμένου να διωγγώνουν τα θησαυροφυλάκια τους. Εμείς λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, δηλώνουμε και το ξεκαθαρίζουμε. Η ιστορία μας, η ιστορία των πατέρων, είναι γραμμένη με αίμα για την ελευθερία και εκεί είναι και ο εθνικός μας ύμνος. Και αν ο Θεός μας έκανε ένα δώρο που μας έχει κάνει άπειρα, είναι το δώρο της ελευθερίας. Είναι εκείνος που μας είπε, ήθις θέλει, όποιος θέλει να έρθει μαζί μου. Κανένα δεν εβίασε και θέλουν αυτοί άλλον να τους ακολουθήσουμε και να μας απειλούν ότι αν δεν ενταχθούμε στη νέα τάξη θα γίνουμε φτωχοί και ασήμαντοι. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό που μας είπε ο Κύριος. Να άδουμε το σταυρό μας, όχι με λόγια. Και τότε όχι μόνο φτωχοί και ασήμαντοι δεν θα είμαστε, αλλά θα έχουμε μια άλλη ζωή αιώνια και ακατάλληλη. Όμως αδελφοί, μην ξεχνάμε να λέμε, να μην λέμε μόνο ωραία λόγια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Ο αγώνας πρέπει να δοθεί τώρα πριν έρθει το νομοθέτημα στη Βουλή. Και αυτό τέτοιες κεντρώσεις πρέπει να γίνουν και σε άλλες πόλεις. Πρέπει οι βουλευτές να πιεστούν να μην ψηφίσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Όταν την ψηφίσουν θα είναι δύσκολο στον καθένα μας να την αρνηθεί. Πρέπει τώρα να δώσουμε τη βάρη. Και πρέπει να πούμε στους βουλευτές μας ότι υπάρχουν πλατείες. Υπάρχουν πλατείες που ο ελληνικός λαός έχει στήσει στήλες, σας παρακαλώ αδελφέ, τελειώνω, που έχει ονόματα ιερών. Έχει ονόματα ιερών. Με αυτή την πολιτική που ακολουθούν, ο ελληνικός λαός θα αρχίσει να φτιάχνει στήλες στις πλατείες, αλλά όχι με ονόματα ιερών. Με ονόματα εκείνων που υπέγραψαν την υποδούλωση της Ελλάδας. Αν δεν θέλουν λοιπόν το όνομά τους να ετοιμαστεί, πρέπει να πούμε όχι στην έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και πρέπει να αγωνιστούμε και για την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και για πρώτα απ' όλα να ξαναποκτήσουμε και την προσωπική και την εθνική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Ακούστε με προσοχή. Σήμερα Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 και ώρα τρίτη μεσημβρινή συγκεντρωθήκαμε στο πεδίο του Άρεως και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων αρκετές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα για τους παρακάτω λόγους. Η προσπάθεια επιβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας και παράλληλα η υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΆΜΚΑ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι. Με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η νέα τάξη πραγμάτων με την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας
Στο λαό μας επιδιώκει την απόλυτη αστυνόμευση του καθενός μας. Έγκριτοι νομικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική και η υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ είναι αντίθετη και προς το ελληνικό σύνταγμα και προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας δημιουργεί ερωτηματικά τη σχέση τους με τη δικτατορία που η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη. Όταν μάλιστα σε κράτη απεφασίστη η απόσυρσή της, αρνή μας διαφεύγει ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας, κύριος Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, είχε διακηρύξει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια διακυβέρνηση. Αν και δεν αρνούμαστε την τόσο Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, της Εκκλησίας και το πλήρωμά της, οι Έλληνες πολίτες, τη δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, στις συναλλαγές μας και στην εμμηνικιωγή έρευνα και άμεση ανήμευση μέσω του Ιντερνετ, του πλούτου, του γνώσεως κλπ. Προχωρούμε για να μην καθυστερήσουμε αυτό. Με αυτά λόγια δηλώνουμε. Δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα μην διαχειρίζεται. Ούτε δεχόμαστε οποιοδήποτε παρόμοιο ισοδύναμο μέτρο. Για χάρη συντομία, δεν θα το διαβάσω μόνο για να μην καθυστερούμε. Να προχωρήσουμε και να συνταχθούμε για την πορεία. Διαβάζουμε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος. Αξιότιμη κύριοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβερνήσης. Αξιότιμη κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήρθε η ώρα να δηλώσετε ευθέως σε όλους εμάς ποια θέση παίρνετε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που ανεξάρτητα από την πίστη μας απειλεί ευθέως την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη θέση σας για να πάρουμε και εμείς με τη σειρά μας να αποφασίσουμε ποια θέση θα πάρουμε. Υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας όπως έχουν πράξει και άλλοι συνάδελφοί σας άλλων χωρών, π.χ. Αγγλία, Αυστραλία και Ρωσία. Λόγοι δημοκρατικής δεοντολογίας και σεβασμού του ανθρώπινου προσώπου και επιβάλλουν την ενότητα όλων μας, αρχόντων και λαού. Μπορείτε επίσης να πείτε όχι στο 666, στο δυσόνιμο αντίχριστο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο εντιάδη Θεός μας και θα διασώσει με τη χάρη του για άλλη μια φορά, όπως τόσες φορές, την ιστορία του έθνους μας. Ας δηλώσουμε όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι, τη βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας, για να λυτρωθεί από την επερχόμενη τυραννία η πατρίδα μας. Εγκρίνετε. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον αρχηγό της αστυνομίας, τον διοικητή, που είχαμε συνεννοηθεί πριν, ότι σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να μας βοηθήσει να συνταχθεί μπροστά για την πορεία. Η πορεία θα είναι Πατησίων, Σταδίου και στο Σύνταγμα. Εκεί θα παρακαλέσω με προσοχή, ειρηνικά, με σεβασμό να διακηρύξουμε μπροστά στη Βουλή, να ετοιμαστούμε οι επιτροπές για να αποδώσουμε το ψήφισμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με επιτροπές εκεί παρακαλέσω να έρθουν κοντά τα ονόματα που έχουμε γράψει και μετά να πάμε αμέσως να επιδώσουμε τα ψηφίσματα. Μπροστά η κλινική, η ενημέρωση για το κτίριο, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, διότι καταπατάτε το Σύνταγμα και ο ποινικός κώδικας της Ελλάδος. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Εσύ κακό ανήκεις! Όταν βρίζω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τους συγχωρώ. Όταν βρίζω όμως τον Χριστό, δεν τους συγχωρώ. Γι' αυτό και την Παναγία. Γι' αυτό στο θέατρο κτίριο
Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, ώρα 21:30, ανεβαίνει η θεατρική παράσταση, στην οποία βρίζουν και διακομωδούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τους 12 Αποστόλους. Η παρουσία και η διαμαρτυρία όλων χρειάζεται και είναι υποχρεωτική σε όλους, από όλους μας, για να διαμαρτυρηθούμε ώστε αυτό το έκτρωμα να σταματήσει και να μην μεταδίδεται. Όταν εμείς οι ίδιοι οι κληρικοί δεν υποστηρίξουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, πώς θα μας ακολουθήσει ο κόσμος? Όταν ο κόσμος μας έχει πάρει για ψεύτες, για απατεώνες, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί δεν κρατήσαμε το λόγο μας, αυτό το οποίο είπαμε, δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ότι θα αρνηθούμε τον αντίθυσο, όταν δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε ότι ο Χριστός μας αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ βρέθη λόγος εν το στόματι αυτού. Και καθόμαστε εδώ πέρα και λιβανίζουμε ποιους. Καθόμαστε να το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, αν παραδεχόμαστε ότι αυτόν που θυσιάσαμε τη ζωή μας, που φορέσαμε τα ράσα στο όνομά του, είναι ένας ομοφυλόφιλος, τότε δεν αξίζει να τα φοράμε τα ράσα. Και όσοι δεν τα θέλουν τα ράσα, να τα βγάλουν και να πάνε σπίτι τους. Δεν μας χρειάζεται. Την Πέμπτη, συγχωρέστε με. Όλοι στο θέατρο να βουλιάξει η Αθήνα, να καταλάβουμε ότι εμείς δεν πιστεύουμε έναν ομοφυλόφιλο. Πιστεύουμε τον Κύριο, ο οποίος αμαρτία ανούκ επίησε. Αν το πιστεύουμε καλώς, αν δεν το πιστεύουμε, έχει μια φωτογραφία του Κολοκοτρώνη εκεί πέρα και δείχνει έτσι και λέει: αν την ελευθερία που σας δώσαμε και την πίστη που σας κληρονομήσαμε δεν είσαστε άξιοι να την κρατήσετε, πηγαίνετε να πνιγείτε κλήρος και λαός. Να μείνουν αυτοί. 6 ώρα λοιπόν εκεί, να καταλάβουν αυτοί οι προδότες ότι υπάρχουν ακόμη Έλληνες και να καταλάβουν ότι ένας Έλληνας να μείνει αλλήμονό τους. Σας ευχαριστώ.